Νούμερο 9, Ρουγκέρης. Νούμερο 7, κύριε. Αλλά τώρα ο Σινάνης κάνει ένα φάουλ εκεί το νούμερο 6, αλλά όχι, δίνει πολύ ωραία την μπάλα για το 10 και τον γκολ. Το γκολ για τον Κουσούλη με μια... Στο τζίμα, συγγνώμη. Ο Αχμέτ δίνει στον Κουσούλη. Ο Τζίμας πάλι. Ο Κουσούλης με ένα πολύ ωραίο σουτ. Με ένα έξοχο σουτ. Διπλασιάζει τα τέρματα. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ένα-δύο με την ομάδα, βλέπουμε μια πολύ ωραία ενέργεια από τη μάχη Μαραθώνα. Ένα-δύο με τους παίχτες, τα έχουν χάσει ο Μίχας, σουτάριο με ντύ, εξαιρετική. Η μάχη να κλειδώσει από νωρίς την νίκη. Ο Αχμετ με μια πάρα πολύ ωραία πάση για τον Γκίμωνα, τον Κουσούλη, και γράφει το 3-0. Από πεντακάθαρη θέση, δεν υπάρχει offside. Βλέπετε να χαμογελάω για τον κύριο Μάνθο. Είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε απλώς αντίπαλοι προπονητές σήμερα. Είμαστε φίλοι αρκετά χρόνια και χαίρομαι πάντα και χαίρομαι για την προσπάθεια που κάνει. Τώρα για το παιχνίδι. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι βγήκαν πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο από αυτά που προσπαθούμε. Νεανικές ομάδες επιλυστοποιήσεων και οι δύο. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε ομάδες από το μηδέν όπως ξεκινήσαμε, και πιστεύω σε βάθος χρόνο σιγά σιγά με το καταπληκτικό γήπεδο που έχουμε, που μας βοηθάει σε αυτό, θα πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Δεν έχουμε άγχος, δεν πιεζόμαστε. Το παιχνίδι είναι ένα δίκαιο, το 3-0 είναι ένα δίκαιο. Εντάξει. Αυτά. Κύριε Μάνθο, τι έχετε να δηλώσετε εσείς? Θα συμφωνήσω κι εγώ, δίκαιο το αποτέλεσμα, το 3-0, το οποίο ήρθε και πολύ γρήγορα στα πρώτα 10-15 λεπτά. Εμείς παλέψαμε να κρατήσουμε, να μην παρατήσουμε το παιχνίδι, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά, να μάθουν ότι προσπαθώ σε όλο το 90 λεπτό και ας είναι κόντρα κάποια πράγματα, είτε το σκορ είτε οι απουσίες. Το παλέψαμε μέχρι το τέλος, κερδίζουμε τις εμπειρίες, βήμα-βήμα προσπαθούμε να χτιστούμε. Το ξάλλιο. Εντάξει, προσπαθήσαμε όλο το καλύτερο όλοι οι παίχτες. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είχαμε κάποιες ατυχίες στα πρώτα παιχνίδια. Εντάξει, ατομικά όλοι ήμασταν πολύ καλά. Είχαμε τις ατυχίες στο δεύτερο μήχρονο που δεν σκοράραμε πάλι. Εντάξει, είμαστε μια νέα ομάδα. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτά δεν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κίμωνα. Καλή αρχή για όλα στην εκπομπή σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Στην αρχή του παιχνιδιού παίζαμε κάπως μαχελικά, με αποτέλεσμα να δεχθούμε 3 γρήγορα γκολ. Έπειτα κάπως ανεβήκαμε στην ποιότητά μας. Παίζαμε πιο πολύ κάτω την μπάλα. Πιέζαμε, τρέχαμε. Προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ομάδα έχει ένα θέμα με το σύνολο. Γενικά προσπαθούμε να πάμε καλύτερα και προσπαθώ να δείξω στην ομάδα ότι είμαι δίπλα τους. Γι' αυτό παίξω από στέρμα.